Το όνομά μου είναι Γιάννης Τόμις. Παρόκληση φίλου, όταν με είδε να ζωγραφίζω, πρότεινε τις δύο διαστάσεις, αν μπορώ να τις κάνω τρεις. Τι εννοείς, ζωγραφική να γίνει εκλεκτική. Οπότε το πιο κοντινό υλικό που είχαμε εδώ ήταν το ξύλο, στον χώρο που είμαστε. Κάλιστα θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε, αλλά χρειάζονται άλλα εργαλεία εκεί, πέτρα ή μέταλλο. Αλλά το ξύλο τα εργαλεία τα είχα και θεωρώ, αυτό το ανακάλυψα μετέπειτα, το ξύλο που είναι πιο ζεστό υλικό, έτσι. Σε κάνει να το συγκεντρώνεσαι, ας πούμε, στον εαυτό σου και να πετυχαίνεις αυτό που θέλεις να βγεις από τη σκέψη σου. Αυτό είναι το νόημα, δηλαδή αυτό που σκέφτεσαι να το μπορείς να το αποκτονίσεις το ξύλο. Τώρα, εγώ αυτό που κάνω είναι συνήθως να ζωγραφίζω πρώτα αυτό που θέλω να φτιάξω. Και όταν μου αρέσει η ζωγραφιά, μετά περνάω στο δύσκολο μέρος που είναι η ξυλοδελτική. Εντάξει, πάντα ξέρανε, ας πούμε, γύρω μου ότι το είχα με τη ζωγραφική και με τη μουσική. Οπότε δεν εξεπλάγησαν με τη ξυλοδελτική. Απλώς δεν ήξεραν ότι έχω κάποιες δυνατότητες τόσο προχωρημένες, γιατί δεν έχω βγάλει κάποια σχολή. Είναι τελείως αυτοδίδακτος ό,τι έχω κάνει και φυσικά κατηγορώ τον εαυτό μου που όταν έπρεπε δεν πήγα κάποια καλό τεχνών. Είχα γνωρίσει κάποτε τον Παύλο Βρέλη, στα Γιάννενα. Αυτός είναι φοβερός καλλιτέχνης και άνθρωπος. Έχει το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, για όποιον δεν το γνωρίζει. Και μου είχε πει ότι είναι σημαντικό να γνωρίζεις μαθήματα ανατομίας που τα πήρα στη σχολή καλών τεχνών. Δυστυχώς δεν πήγα εκεί, οπότε ό,τι μαθαίνω πρέπει να το μάθω μόνος μου. Να το ανακαλύψω μόνος μου. Πρέπει να είναι πάνω από 40 κομμάτια, αν δεν μαζέψω εγώ μαζί. Άρχισα πολλά αγοράστηκαν, ναι. Πολλά θα κάνω μόνο για μένα, ε. Αν μου ζητήσει κάποιος συγκεκριμένο που μπορεί να είναι το μόνο για μένα, για να μην το δει. Κοίταξε, αυτό το συγκεκριμένο εδώ που βλέπεις, λέγεται Vampire Skis. Ήταν ένα έργο ζωγραφικό πίνακας, βασικά του Μπόρις Βαλέχο, τον οποίο του θαύμασα από 8 χρονών, όταν πετύχε να κάτι κάρτες με πίνακες ζωγραφικής μέσα σε κοφρέτες. Ήταν κάρτες που απεικόνιζαν τους πίνακες σε αυτόν τον μεγάλο ζωγράφο, Φραζέτα, Τζον Κέλι. Βασικά ζωγράφοι του φανταστικού ήταν, sci-fi, της κοινωνικής φαντασίας. Μετά με την μπάντα, ας πούμε, μου προέκυψε να ασχοληθώ και να διαβάσω πάρα πολύ Lovecraft, τον λατρεύω σαν συγγραφέα. Και εδώ έχω κάνει ένα project το οποίο είναι το κάλεσμα του Κθούλου, είναι ένα βιβλίο του Howard Philip Lovecraft. Ξέρω να παίξω όλη την συγγραφή του, αλλά αυτό ήταν ένα project που ετοίμασα για να προωθήσω τη δουλειά μας εδώ, τη δισκογραφική. Που έχει τον ομώνυμο του, το κάλεσμα του φίλου. Η μπάντα λέγεται Μόρα, για όσους ενδιαφέρονται. Φυσικά μπήκε και σαν προφήτη αρκετούς μήνες σε ένα βιβλιοπωλείο που ασχολείται με το φανταστικό, την άγνωστη κατά, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φοβερό βιβλιοπωλείο, το συνιστώ σε όσους λατρεύουν αυτό το είδος και τρώω. Αλλά έχω και πιο απλά θέματα. Εδώ προσπάθησα να κάνω ένα ισπανικό τάβρο. Εντάξει, μπορεί να βγει και σαν νερομούβαλος, δεν ξέρω, έτσι. Πάρα πολλές φορές προσπαθώ να πλησιάσω ηθοποιούς που έχω πει σε ομόνιμες ταινίες, ας πούμε, αυτός που είναι ο Γκάνταλ, ο Λευκός. Ο Γκρι, αν χρειαζόταν να τον κάνω σαν Γκρι, είχε άλλες λεπτομέρειες. Εδώ έχω κάνει το Σάρουμαν, την ώρα που ρίχνει το ξόρκιτο από την κορυφή του πύργου στην Άιζενγκαρτ. Λατρεύω το γυναικείο φύλλο, οπότε πάντα μ' αρέσει το γυμνό. Είναι αναλόγως, μπορεί να μου πετύχει να φτιάχνω σταυρούς.
Είναι αναλόγως σε ποιο στάδιο βρίσκεται το μυαλό και η σκέψη τον καιρό. Μου έχει πει πολλές φορές να βγαίνει η θλίψη. Πάρα πολύ. Όλες οι τέχνες είναι φάρμακο. Είναι ένα φάρμακο η τέχνη. Δηλαδή, πέρα τι γεμίζεις τις ώρες σου, που για μένα είναι κάτι παραπάνω από χρήσιμο, είναι ανάγκη. Είναι έκφραση, είναι τα πάντα. Ό,τι λέω τώρα για την ξυλοκληπτική ισχύει για όλες τις τέχνες, και για τη ζωγραφική και για την γλυπτική και για την ξυλογλυπτική και για τη φωτογραφία, για τα πάντα. Είναι ανάγκη και ο δημιουργός θέλει να το εξωτερικεύσει αυτό που λέει, το συνέστημα που θέλει να βγάλει, είτε είναι με τη μουσική που θα το βγάλει, είτε θα το βγάλει με όποια τέχνη ασχολείται. Εντάξει, οι τέχνες τέρπουν. Ευχαριστώ. Όταν λες ότι είσαι εικαστικός καλλιτέχνης, τέρπεις τον οφθαλμό. Όταν όμως είσαι μουσικός, τέρπεις το αυτή και πολύ και παραπάνω πράγματα. Δεν μπορώ, είμαι χωρισμένος. Αν δεις το χώρο εδώ, είναι χωρισμένος στο εργαστήριο ξυλοκληπτικής και στο εργαστήριο το μουσικό. Οπότε, μην με βάλεις να διαλέξω, είναι και τα δυο. Είμαι και τα δυο.